Μάλιστα, είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέψαμε. OK at night, παρέα με τα Sprinterstos, παρέα και με ολοκένουργια Σάκη Ζουρβάς Collection που τη βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο εκεί, δηλαδή στα Sprinterstos. Και παρέα με τον Νίκο τον κάνω. Νομίζω, Νίκο, ότι η περσινή χρονιά, όχι ότι η φετινή είναι άσχημη, αλλά ειδικά η περσινή το 2010, πρέπει να σου, να σου πει κάτι σε αυτό που λέμε πολύ καλά, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ καλά, δεν έχω παραπονό. Δηλαδή, πιο καλά δεν γίνεται, νομίζω. Ναι, και μάλιστα διπλά. Διότι εγώ πρώτα άκουσα το «Κοίτα τι έκανες», δηλαδή και το πρόσεξα τραγούδι, και θυμάμαι ότι κάπου το είχα ακούσει και είχα ρωτήσει με το που είχε σκάσει, με το που είχε βγει. Νομίζω ότι το είχε παίξει ο μουσικός μας επιμελητής πέρσι στο «Μέσα στην καλή χαρά». Και γυρνάω και του λέω στο break, νομίζω και τα λοιπά. Είχες μόλις κυκλοφορήσει. Τι είναι αυτό που έπαιξες τώρα? Και μου λέει το καινούργιο του Νίκου του Κάνω βγήκε τώρα. Χθες μου το έστειλε η Heaven και τα λοιπά. Και μετά άκουσα το mini CD αυτό που είχες βγάλει, το mini, το album, το CD single και άκουσα όλα τα κομμάτια. Και μετά στο καπάκι ακούγεται το Last Summer και μια παραφιλολογία. Ποιος είναι αυτός που τραγουδά? Καλά, ναι. Και δεν ξέρω κι εγώ τι. Και σκάει μετά και αυτή η δεύτερη επιτυχία, γι' αυτό όλα θα ήταν πολύ καλή χρονιά. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Πώς έγινε όλο αυτό, καταρχάς, πώς έγινε το touch με τη Heaven, πες μου, γιατί στην ουσία έτσι ξεκινάει η δισκογραφία, ναι, έτσι δεν είναι? Ναι, 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 έτσι. Βασικά είχα κάνει ένα κομμάτι, είχα γράψει στίχους εγώ και μουσική ο Ευθύβουλος. Και απλά το είχα γράψει στο στούντιο εγώ και το είχα ανεβάσει στο YouTube μόνο με φωτογραφίες μου. Και έτσι το πρόθεσα, δηλαδή μέσω YouTube, μέσω Facebook κτλ. Και το είδαν από τη Heaven. Ένα από τα κομμάτια αυτά που ξέρουμε ή άλλο κομμάτι άσχετο? Ήταν το πρώτο σιγκλάκι που είχα βγάλει από τη Heaven. Ένα digital single. Το έφυγες, ελληνικό. Πώς λέγω τώρα. Το έφυγε. Έφυγα, οκ, ναι. Οπότε έτσι ξεκίνησε το contact με τη Heaven. Και είχες βγάλει, να πούμε λοιπόν, ότι είχες βγάλει περίπου κανένα χρόνο πριν το «Κοίτα τι έκανες». Το έφυγα. Έξι μήνες πριν, οκ. Okay. Το οποίο ήταν digital, μου λες, δεν digital ήταν single. Digital, ναι, ναι, okay, σαν το okay. Οπότε μετά ήρθε το πρώτο σιγκλάκι. «Κοίτα τι έκανες», Άλεξ Παπακωνσταντίνου, Βίκη Γεροθόδωρου. Γενικά συνεργάστηκα με πολλά ονόματα στο σιγκλάκι αυτό και που είναι έτσι και ονόματα στο χώρο δηλαδή. Μου είχε γράψει στίχους στο «Μπροστά», που ήταν και το ομότιτλο κομμάτι, ο Νίβο. Και το «Πώς ακόμα» που βγήκε βίντεο κλιπ. Γενικά νομίζω ότι και τα 4-5 τραγούδια που είχε μέσα ακούστηκαν. Ναι, ακούστηκαν. Πήγε μια χαρά, πολύ καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Και στο καπάκι, εκτός Νίκος Γκάνος και Νίκο, άλλη κατηγορία. Ναι, αυτό μου το εξηγείς πώς έσκασε και πώς έγινε, γιατί θα σε έχουν ρωτήσει φαντάζομαι ξανά, αλλά το έχω και εγώ απορία στην αρχή. Ναι. Νομίζω ότι η Heaven δεν έλεγε ποιος τραγουδάει. Mm-hmm. Δηλαδή το λιγάκι ήταν σαν τύπου ότι δεν ξέρουμε, τύπου δεν σας λέμε, τύπου. Ναι, λίγο παράξενο. Ναι, κάπως έτσι. Αυτό ήταν λίγο ήταν ιδέα εξ ολοκλήρου του Μάκη του Πουνέντη. Και ότι... Πολύ καλά έκανε ο Μάκης και το σκέφτηκε αυτό, γιατί καταρχάς είχε περάσει το τραγούδι και στα ξένα τα ραδιόφωνα. Γιατί τα ξένα, αυτά που παίζουν μόνο ξένος. Μέχρι τότε, ναι, τα ξένα ραδιόφωνα δεν παίζανε ελληνικές παραγωγές. Παίζανε το μόνο κομμάτι που παίζανε ξένες παραγωγές ήταν τον Playman, νομίζω, το Together Forever. Okay. Το πρώτο κομμάτι που είχε βγει ελληνική, αγγλόφωνη παραγωγή. Okay. Okay. Οπότε, ναι, και μετά ξεκίνησε όλο αυτό. Οπότε, κατάγαμε μια πισινή, δεν λέγαμε ποιος είμαι και το παίξανε όλοι. Αυτό το κομμάτι ποιος το έχει φτιάξει, ποιος το έχει γράψει? Το έχει γράψει ο Clay D. Lupa σε μουσική και στίχους ο Stan. Μάλιστα. Ο γνωστός Stan. Ο γνωστός Stan. Μάλιστα, πολύ πολύ ωραία. Και σου πρότειναν δηλαδή στην ουσία να το τραγουδήσεις, δηλαδή το έδωσαν? Ναι, το δώσανε στο Μάκη, ο Μάκης το είπε σε μένα, το τραγούδισα. Καταλάβατε στην αρχή ότι θα γινόταν τόσο μεγάλη επιτυχία το κομμάτι αυτό? Όταν το άκουσα πρώτη φορά το demo, λέω εντάξει, κομματάρα, ναι, πολύ ωραίο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι χορευτικό, έχει λίγο και μία μελωδία, δηλαδή πριν, ναι, μπει το ρεφρέν, είναι μελωδικό αυτό πολύ. Αυτό το έγκλασσα, ναι, ναι, αυτό το σημείο, ναι. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ και ναι, πίστευα ότι θα γίνει επιτυχία, αλλά δεν περίμενα ποτέ τόσο πολύ. Τόσο μεγάλο, θα ήταν από το, ναι, κομμάτι στάνταρ του περσινού καλοκαιριού, που νομίζω ότι ακόμα παίζει. Πάμε να δούμε Last Summer, επιστρέφουμε.